Κυρίες και κύριοι, Αρμένοι και Αρμένισσες, 24 Απριλίου είναι η μέρα μνήμης και συμβολίζει την ημέρα που η Τουρκία συνέλαβε και εκτέλεσε όλη τη διανοούμενη ηγεσία των Αρμενίων, ξεκινώντας με αυτόν τον τρόπο η εθνοκάθαρση ενάντια στο λαό της Αρμενίας. Ξένοι διπλωμάτες, περιηγητές, δημοσιογράφοι, αλλά και γερμανοί στρατιωτικοί παρατηρητές αναφέρθησαν σε ένα οργανωμένο σχέδιο εξολόθρευσης των Αρμενίων στα εδάφη της Ανατολίας και το περιέγραψαν εκτενώς. Υπάρχουν συγκλονιστικά ντοκουμέντα, φωτογραφίες και φιλμ από την ανελαίτη σφαγή, αλλά η σημαντικότερη μαρτυρία είναι οι διηγήσεις και οι μνήμες των ίδιων των Αρμενίων. Οι ίδιοι οι Τούρκοι ιστορικοί αναγνωρίζουν ότι περισσότεροι από 600.000 Αρμένοι σφαγιάστηκαν, ενώ αρμένικες και άλλες πηγές της Δύσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στο 1.500.000. Οι Αρμένοι φρόντισαν να κρατήσουν άσβεστες τις μνήμες, οι οποίες μέσα από το πέρασμα του χρόνου και μέσα από μαρτυρίες έχουν γίνει ιστορικό υλικό που δεν επιδέχεται σήμερα καμία αμφισβήτηση. Είναι γεγονός ότι μας συγκλονίζει η βαρβαρότητα και η φρίκη της γενοκτονίας και μας γεμίζει αποτροπιασμό το γεγονός ότι έναν αιώνα μετά η Τουρκία διαστρεβλώνει τα γεγονότα και συνεχίζει την πολιτική της άρνηση και την απόκρυψή της. Αλλά η γενοκτονία, εκτός από ιστορικό, είναι και πολιτικό γεγονός και έτσι οφείλει να το αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα. Η ιστορία έχει καταγράψει τα γεγονότα και έχει αποφανθεί. Το 1997, η έγκυρη Διεθνής Ένωση Ακαδημαϊκών και Μελετητών Γενοκτονίας, με πόρισμά της, αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων της Μικράς Ασίας από την Τουρκία. Η ιστορία, λοιπόν, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η πολιτική βούληση των ισχυρών αυτού του κόσμου. Η λύση του αρμενικού ζητήματος θα προκύψει όταν θα ενταθούν οι πιέσεις προς την Τουρκία σε βαθμό που θα αναγκαστεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Τα εγκλήματα, άλλωστε, εναντίον ολόκληρων των εθνών δεν μπορεί να διαγράφονται από τις σελίδες της ιστορίας. Δεν μπορεί να αποφασίσουν κάποιοι ότι με τη διαγραφή των εγκλημάτων από την καταγεγραμμένη ιστορία οι λαοί θα έρθουν πιο κοντά και θα αυληθούν οι διαφορές τους. Δεν είναι τυχαίο που κανείς δεν τόλμησε ποτέ να ζητήσει να διαγραφεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις σελίδες της ιστορίας που διδάσκονται σήμερα τα Εβραιόπουλα. Δεν ζήτησε κανείς να κλείσει το Auschwitz και το Dachau για να πάψουν οι Εβραίοι να μισούν τους Γερμανούς. Η Γερμανία, άλλωστε, απολογήθηκε για το έγκλημα και τίμησε τη μνήμη των θυμάτων. Ο μεγάλος πολιτικός Billy Brandt, με τόλμη και ανθρωπιά, οδήγησε τους Γερμανούς στην απαλλαγή από το άγος του εγκλήματος. Γι' αυτό η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που διέπραξε και θεωρούμε χρέος να επιθυμήσουμε στην πολιτισμένη ανθρωπότητα ότι πρέπει να απαιτήσει από την ίδια την Τουρκία να προβεί στην αναγνώριση διεθνώς της γενοκτονίας του αρμενικού λαού, αλλά και των Ποντίων και των Ασσυρίων και όλων των χριστιανικών πληθυσμών ως θύμα βαρβαρότητας που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ανθρώπινη μνήμη. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ατιμωρησία της γενοκτονίας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης των ναζιστών για το ολοκαύτωμα των Εβραίων, ενώ ακόμη και σήμερα λείπουν από το προστάσιο του διεθνούς δικαίου τα νομικά εργαλεία που θα ενεργοποιήσουν το ποτέ ξανά. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω στους φίλους Αρμενίους είναι ότι εμείς οι Έλληνες θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να αναγκαστούν οι θύτες να εκφράσουν τουλάχιστον μια ανδρομική συγγνώμη. Και βεβαίως, ο δικός μας πολιτισμός, το ήθος και οι αρχές μας δεν επιζητούν εκδίκηση. Διότι η δημοκρατία τιμωρεί. Η δημοκρατία διδάσκει, αλλά δεν εκδικείται. Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ελευθερία.